να αρχίσουμε πάλι με το connection. Oh god, I don't want that. Okay, that's a normal. Καλημεράκι μου. Hi Anna Maria, hi Nikos. Hi. Μην αρχίσουμε με το connection πάλι. Αυτό το connection με έχει τρελάνει. Anyways, hi guys. Hi Elena, hi Nico, hi Irini. No, Lena. Why is this so complicated? Εύχομαι όλοι σας να είσαστε πολύ καλά. Μου έχετε λείψει. Okay, μου έχετε λείψει πάρα πολύ. Νιώθω just... Αναστασία, σταμάτα, honey. Sorry. Μου έχετε λείψει πολύ και νιώθω ότι αυτό το μήνα just like εξεφανίστηκα. Just, ήμουνα τόσο busy και τα παιδιά και you know, αυτό το πράγμα με το κορώνα σε φέρνει πάνω, σε φέρνει κάτω και άρχισα και άκουγα τα νέα και κάποιες φορές σε κάνει να νιώθεις διάσημα γιατί γίνεται τόσο πολλά πράγματα στον κόσμο, στεναχωριέμαι. So, εύχομαι όλοι σας να είσαστε πολύ καλά, πολύ χαρούμενοι, just όλα τα καλά σας στέλνω, really, γιατί τα πράγματα είναι πολύ περίεργα, αλλά ξέρω εκεί στην Ελλάδα έχετε πολύ καλό καιρό, μακάρι να ήμουν εκεί στην Ελλάδα μαζί σας, αλλά δεν πειράζει. Να πω γεια σε όλους, hi Κωνσταντίνα, Νίτσα, Αγγελική, δεν έχω filter και είχα λίγο breakout εδώ, so ignore. Facebook, Nicolas, what time is it in the US? Η ώρα είναι 5 το απόγευμα. Ψάχνω σοβαρή νοριμία. Ω, Nicolas. Ξέρω υπάρχουν κάποια sites, match, αλλά είναι στην Αμερική. I don't know, I'm sure έχουν στην Ελλάδα, αλλά σου στέλνω όλα τα καλά να βρεις τη γυναίκα τη ζωή σου. Hi, Ρίτσα. Συγγνώμη με αυτό το connection, με έχει τρελάνει. Okay, σήμερα θέλω να δοκιμάσω. Έχω βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια και... So, έχω πάρει αυτό το βιβλίο από... I'm sorry για το connection, okay. Είσαι μαζί μου. Έχω πάρει αυτό το βιβλίο. Αυτή η κοπέλα λέγεται... Το όνομα της είναι Melissa και είναι το trainer της Kim Kardashian. Και... I love the Kardashians. Αγαπάω τα Kardashians, I don't care. I know κάποια πράγματα που κάνω and I'm like, δεν χρειάζεται, but γενικά μ' αρέσουν. You know, always κοιτάω το show τους να δω το σπίτι τους, θα σου πω την αλήθεια. Anyways, και ήθελα, just, θέλω να δοκιμάσω την ίδια πράγματα, άρα ότι έχω πάθει. Πήγα σήμερα στην κροσταρία και πήρα πράγματα που δεν έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου. Καινούριες γεύσεις θέλω, έχω βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια. Γιατί μαγειρεύω σχεδόν κάθε μέρα. Αν θα βγω έξω με τον Γιώργο, θα είναι μόνο το Σάββατο. Πάμε σε ένα εστιατόριο που είναι έξω. Γιατί λένε να είσαι έξω, δεν είναι όσο επικίνδυνο. Anyways, και ήθελα να σας δείξω, θα κάνω αυτό. Banana chocolate bread. Είναι banana, σοκολάτα, ψωμί. Δεν έχω κάνει ποτέ αυτό το πράγμα. So, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Δεν έχω ούτε το σωστό τέτοιο να βάλω να κάνω ψωμί. Δεν πειράζει, θα το κάνω έτσι σαν κέκι. Δεν χάνεται ο κόσμος. So, έλα να το κάνουμε μαζί. Θα σας δείξω τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε αλεύρι. Αυτό το αλεύρι είναι almond. Αλεύρι. Θέλουμε baking powder. Are you okay, Irene? No, right? Vanilla. You know, vanilla. Έχω πάρει σοκολάτα. Okay, αυτό που φτιάχνω είναι πιο πολύ για μένα, γιατί θέλω να αλλάξω λίγο τον τρόπο που τρώω. Τρώω γυνά, but θέλω και πιο πολύ. Θέλω να μην νιώθω ότι δεν μπορώ να τρώω τα πάντα, που νιώθω ότι τρώω τα πάντα, αλλά just θέλω να το κάνω καλύτερο. Θέλω να έχω συνέχεια πράγματα που όταν πεινάω και θέλω να τσιμπήσω σε κάτι γλυκό, να το έχω έτοιμο. Αυτή είναι η νοοτροπία μου, για να δούμε αν θα δουλέψει. Anyway, το πήρα σοκολάτα, αυτό είναι dark chocolate. Dark, you know, σκούρο σοκολάτα, χωρίς ζάχαρη. Για να δούμε αν είναι νόστιμο. Θα δούμε. Και επίσης coconut. Λέει oil, έχω μόνο spray και 3 αυγά. So, λέει να βάλω το φούρνο 30-50
που το έκανα και λέει να βάλω εδώ coconut ή sunflower, αλλά δεν έχω. So, βάζω εκεί. Oh my god, συγγνώμη. Και τώρα λέει, in a stick, combine the almond powder. Okay, ανοίξουμε το almond powder, almond flour. Και χρειαζόμαστε 2 ποτήρια και μισό. So, τον ένα ποτήρι, so θα κάνω 3. Και έχω, βλέπετε αυτό το μηχάνημα, δεν το έχω χρησιμοποιήσει από τη στιγμή που παντρεύτηκα. Ήτανε δώρο, γινόταν παντρεύεσαι και σου κάνουν δώρα. Ήτανε δώρο, το έχω χρησιμοποιήσει 2-3 φορές, αλλά έχω χρόνια. Γιατί, αλλά τώρα θέλω να κάνω πιο πολλά πράγματα, να μαγειρεύω διαφορετικά πράγματα. So, anyways, έχω αυτό και θα βάλουμε αλεύρι. So, το αλεύρι είναι almond. So, αυτό είναι. So, λέει 2. So, δεν το έχω ξανακάνει αυτό, εύχομαι να είναι νόστιμο. So, 1. Είπε 2, 2,5. So, 2. Σήμερα αρχίζει και βρέχει. Πήγα έξω για λίγο, αν άρχισε και έβρεχε. Έκανα όλο το δωμάτιο μου, τα ρούχα μου τα ξαναοργάνωσα, τα necklaces, η μικρή μου τα παίρνει και τα χάλασε και τα κρέμαγα. Alright, σου θέλει αυτό, τι άλλο θέλει, λέει, baking powder. Alright, σου έχω αυτό και θα βάλουμε, κοίτα έχει λίγο ακόμα. Alright, θέλει baking powder, που στο καλό εδώ, εδώ, και θέλει 2 teaspoons. 2 teaspoons. Guys, είμαι σε περίεργο mood. Συγγνώμη, I don't know, αν το βλέπετε. Είμαι just like, είναι τόσο παραπάνω. Δεν το πιστεύω με αυτό που ζούμε. Alright, 2 teaspoons, αυτό είναι 1. 2. Ένα κάνουν δυο. Ξέρετε αυτό τώρα το δικό μου. Είναι ψέμα. Half a teaspoon sea salt. Όταν είσαι εσύ, πάντα χρησιμοποιώ Himalaya salt. Θα ήθελα κάνα filter εδώ, αλλά όταν βάζεις το filter χαλάει η σύνδεση. So, πάει το filter. Half teaspoon. So, μισό teaspoon. Γλυκό κουταλιά, όπως το λένε. Ένα κάνουν δυο. Oh shit. Okay. Alright. Εδώ. Στο τώρα τι λέει, θα σα πω in a stand mixer combine, okay. Και να κάνουμε mix. So, το βάζω μέσα να κάνω mix. Hi, Dimitri. Debbie's on the way. I put my kombucha somewhere. Oh, the kombucha? Yeah, oh, so τραπέζι, κοίτα. Yeah. Alright. Το βάζω. Άσε αυτό και θα σου πω τι είναι το επόμενο βήμα. Combine mixing slowly as you add them. Oh, πρέπει να βάλουμε τις μπανάνες. Θέλουμε 4 μπανάνες. Ξέχασα να σας δείξω μπανάνες. So, είναι μικρά και είναι τέλεια γιατί έχω αυτά είναι μικρά. So, θα πάρω 4 και θα τα βάλω σε μπολάκια. Just κοίτα, θα σου δείξω. Μπολάκι. Να βλέπετε. Toy Story, ρώτε το μπαμπά, εδώ. So, εγώ αυτές τις μέρες τι έκανα. Δούλεψα το βίντεο για το YouTube που μου πήρε τόσο καιρό να σας κάνω και ο λόγος γιατί πήρε είναι γιατί φρίκαρε τον υπολογιστή μου γιατί έβαλα τόσα βίντεο μέσα όλα μαζί και σβήσαν όλα. Άσε, έκλαιγα γιατί μου πήρε περίπου 2 εβδομάδες και έπρεπε να ξεκινήσω την αρχή, αλλά κάθε εμπόδιο για καλό, γιατί μετά μαθαίνεις, εννοείς. So, bananas, θα τα κάνουμε, I don't know why πρέπει να τα κάνουμε smash, αν θα τα βάλουμε μέσα, αλλά έτσι λέει. Okay. So, νομίζω αυτό είναι πολύ εύκολο. Θέλω εύκολα πράγματα, πρέπει να έχω συνέχεια πράγματα στο σπίτι μου. Εγώ είπα δεν θα φάω σοκολάτα, δεν θα... για ένα μήνα έλεγα. Σιγά σιγά το βάζω την μπανάνα μέσα.
Έλεγα δεν θα φάω σοκολάτα. Και πήγα και πήρα μία σακούλα που είχε σοκολάτες που ήταν για γυναίκες πιο γυνά. Και τα έφαγα όλα σήμερα. Εκεί κάτω. Μετά, την επόμενη φορά που πήγα στην κροσέρια, πάλι πήρα κάτι ζέτης νομίζω που είναι πιο γυνά και έλεγα, ό, δεν θα τα φάω. Και τα φάω όλα. I mean, έχω πρόβλημα. So, σήμερα πήρα την ίδια σου, θα σας τα δείξω. Γιατί έχω διαβάσει κάνει καλό για κυταλίτιδα, so θα πάω όλη τη σακούλα, θα σας το δείξω. Alright, βάζουμε μπανάνας και λέει να το αφήσουμε να κάνουμε mix. Να σας φέρω πιο κοντά να δείτε λίγο. Ένα πάνω. Alright, κάνει mix. Εύχομαι να κάνει mix. Alright, τώρα θέλει 3 αυγά. Στην Ελλάδα δεν βάζετε τα αυγά στο ψυγείο, αλλά στην Αμερική είμαστε φανατικοί να τα βάλουμε στο ψυγείο. Αλλά πιστεύω στην Ελλάδα είναι πιο γυνά, εννοείς. Εδώ δεν είναι όλα τέλεια, δεν γίνεται, εννοείς. So, 3 αυγά θέλει. Και λέει να τα βάζεις μέσα ένα-ένα, so. Πάμε για το δεύτερο. Εύχομαι να βγει αυτό νόστιμο. Πάμε για το τρίτο. Ξέρετε, οι Ιταλοί είναι πάνω. Σω, τα παιδιά μου, τώρα που δεν έχουν σχολείο, θα σας πω για το σχολείο, action. Ένα το then add the oil and vanilla extract. Τι λάδι. Okay, δεν έχω λάδι τέτοιο. Θα βάλω ελληνικό λάδι. Ένα tablespoon. Μία κουταλιά. Oh my god, έβαλα λάθος. Oh my god, έβαλα λάθος. Ηλίθεια. Δεν πειράζει. Θα βγει λάθος. Αντί από teaspoon έβαλα tablespoon. Alright, δεν πειράζει. Θα βγει, I don't know πώς θα βγει, αλλά τέλος πάντων. Έπρεπε να βάλω teaspoon γλυκό κουταλιά και έβαλα εγώ μεγάλο κουταλιά. Κατάλαβες? Anyways, θα, whatever. Τώρα, ό,τι είναι, έγινε. I don't know τι θα κάνεις. Alright, λίγο λάδι θα βάλουμε. Σε και τώρα λέει να βάλω teaspoon. Καλομήρα, teaspoon. Αυτό λέει, έχω μπερδευτεί. Oh no, έκανα λάθος. Oh no, δεν έκανα λάθος. Okay, ξέρεις γιατί έχω μπερδευτεί, γιατί τα τρία αυτά είναι μαζί. Anyways, just μπερδεύτηκα, αλλά το έκανα σωστό. Never mind. Alright, ένα teaspoon vanilla. Η μάνα μου κάθε φορά που χρησιμοποιώ vanilla, σκέφτομαι τη μάνα μου, γιατί μία φορά πήγε σε ένα μαγαζί που λέγεται Costco, που είναι το καλύτερο μαγαζί του κόσμου, και μου πήρε ένα τεράστιο και χύθηκε όλο και όμως ήθελε να με σκοτώσει, το θυμάμαι. Using a spatula. Oh, I think I'm gonna σταματήσω. Alright, it says using a spatula, fold in the chocolate chips. Oh, yay! Okay, τώρα θα βάλουμε σοκολάτα. And that's it, πολύ εύκολα, αυτά θέλουμε τα απλά και κάνει 30 λεπτά λέει στο φούρνο. Για να δούμε. Alright. Είπαμε σοκολάτα πιο γυνό. Πόσο λέει να βάλω? 1/4 cup. Γιατί εγώ μπορώ να βάλω όλη τη σακούλα. Για μένα το πιο δύσκολο να κόψω, που είναι το πρόβλημά μου, είναι σοκολάτα. Έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να το κόψω. I mean, μία φορά το έκοψα για 3 μήνες, δεν ξέρω πώς έγινε. I mean, τώρα έβαλα, έχω retainer εδώ ή θα έτρωγα ένα. Anyways, κοίτα πώς θα βάλω. Beautiful. Και λέει να το κάνεις mix. Θα το κάνω mix.
Have I told you? Εγώ πιστεύω ένα τραγούδι για τον άντρα μου. Θέλετε να το ακούσετε? Είναι πολύ ωραία. Αλλά δεν, τώρα το έστειλα να μου βάλουν τη μουσική, αλλά ενώ τα πράγματα είναι τόσο περίεργα ότι... Τι, έτοιμο. Έτοιμο, έτοιμο. Λέγεται, have I told you, όχι τα μπλούζα, that I love you, today, tomorrow, yesterday. Για να δω κάτι λέει, pour the batter into the loaf pan and bake for 30 minutes, check to see if it's done. Okay, beautiful. So, κανονικά, θα έπρεπε να έχω για ψωμί, you know, το άλλο, αλλά δεν έχω, so, τέτοια λόγια, you know, τέτοια ώρα. So, θα το βάλω μέσα και θα το κάνω σαν κέκι. Δεν πειράζει. Το ένα πράγμα όταν μαγειρεύεις είναι το καθαρισμό, είναι το πιο σπαστικό, αλλά δεν πειράζει, το έχω... Ξέρεις τι, όταν, αν ξέρεις τι, έχετε διαβάσει το φοινιλιού blog μου, είναι στο Z News. Μπορεί να μπείτε και στα highlights μου να το διαβάσετε, γιατί συζητάω ότι ό,τι ένα πράγμα που μία κοπέλα με ρώτησε, κάτι. Sorry, μία κοπέλα με ρώτησε κάτι και της απαντάω, so μπορείς να το διαβάσεις, αλλά αυτό που τη λέω basically είναι ό,τι είναι να κάνεις, να αγαπάς τη δουλειά. Είναι τώρα εγώ βαριά με τρελά να καθαρίσω την κουζίνα μου, γιατί τώρα θα μαγειρέψω σε λίγο. Αλλά στο μυαλό μου λέω, no, θα το αγαπήσω. Και βάζω το podcast ή βάζω το βιβλίο μου και το ακούω και καθαρίζω και κάνω τον εαυτό μου να το αγαπάει. Τι να κάνουμε, να τα έχουμε χάλια τα πράγματα? Όχι. Και για μένα είναι πιο χειρότερο να ξυπνάω το πρωί και η κουζίνα να είναι χάλια. Τα νεύρα μου μόνο που το σκέφτομαι. Προτιμώ να μην κοιμηθώ και να έχω κουζίνα καθαρή. Α, πήρα καινούργια λουλούδια σήμερα να σας δείξω. Anyways, μιλήσω ωραία. So, τώρα θα το βάλω στο φούρνο. Έλα μαζί μου να το βάλουμε μαζί στο φούρνο. Okay, ανοίγω το φούρνο. Ανοίγω το 30 λεπτά, so εδώ έχω timer, 30 λεπτά. Και δούμε πώς θα βγει. Να σας δείξω δύο πράγματα. Guys, lower a little. So, αν χάσατε, γιατί κόπηκε η σύνδεση, έβαλα το ψωμί μέσα στο φούρνο, αλλά εγώ το φτιάχνω σαν κέικι, τούρτα, whatever, η μπλούζα, sorry. Και τα λουλούδια με κάνουν πολύ χαρούμενη. Guys! Δι, Νίκο, χαμήλωσε το baby! Anyways, όταν θέλω να φτιάξω τη διάθεσή μου, παίρνω λουλούδια και αυτά μου άρεσαν. Στο τα πήρα. Σας αρέσει? Είναι nice, right? Και ας σας δείξω ένα άλλο πράγμα πριν φύγω. Πήρα αυτά σήμερα, λέγονται seaweed, και έχω διαβάσει ότι το seaweed βοηθάει με κυταρίτιδα. Είναι, I don't know, μ' αρέσουνε, τρώω 4, like, προσπαθώ να μην τρώω παραπάνω από 4 γιατί μπορώ να το φάω, αλλά είναι ωραίο και I don't know, νιώθω ότι μου φεύγει η κυταρίτιδα, I don't know αν είναι στο μυαλό μου, αυτό έχω διαβάσει. Αλλά actually για κυταρίτιδα έχω διαβάσει το seaweed. Επίσης, πολύ νερό που το ξέρουμε, και όταν περπατάς στο treadmill να κάνεις το βουνό και κάτσε εκεί για μία ώρα. Αυτό έχω διαβάσει. So, αυτά. Να απαντήσω μερικά πράγματα που... και να σας απαντήσω λίγο γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε. Και μετά όταν είναι έτοιμη η τούρτα θα το βάλω στο Instagram να το δείτε. Κάνει ωραία. Να σας μιλήσω. Alright. Για να δούμε. Εμάς εδώ είναι 12 και 5. Να βρω καλό φως εδώ, Χριστιανέ μου. Πήραμε καινούριο δέντρο. Θες να το δεις? Αυτό το δέντρο λέγεται Full Moon. Αυτό το δέντρο είναι Ιαπωνέζικο, πήραμε δύο και ήθελα να σου δείξω
so cute, right? Φτιάχνουμε κάτι εκεί. Εδώ. So, μ' αρέσει η Ιαπωνία. Είχα πάει σε μία γυναίκα και μου είπε... Φτιάχνουμε κάτι, γι' αυτό φαίνεται λίγο περίεργα. Μία γυναίκα μου είπε ότι στη προηγούμενη μου ζωή... Και ήμουνα γιατρισσα. Κοίτα να δεις η καλομήρα γιατρισσα. Έτσι μου είπε. I don't know. Τα πιστεύεις, τα πιστεύεις. Alright, έλα να διαβάσω, να μου πείτε κι εσείς. Είναι πέτρες αυτά. Το πιστεύω ότι το μας αφήνουν. Καλά κάνετε, γιατί έχουμε το νούμερο έχει ανεβεί πολύ και δεν θα έρθω στην Ελλάδα γιατί δεν μπορούμε. Αλλά ήταν να είμαι ήδη εκεί. Είχαμε... Εγώ λατρεύω να πηγαίνω σε γάμους. Γάμους, βαπτίσια, μ' αρέσει τόσο πολύ. Αλλά γάμους είναι το αγαπημένο μου, γιατί η νύφη βάζει τόσο αγάπη σε αυτό που κάνει και θέλει να περάσει ωραία. Anyways, είχα 3 ή 4 γάμοι να πάω και ακυρωθήκαν όλοι και τώρα θα γίνουν του χρόνου. Έχουμε 6 γάμους του χρόνου. Ανυπομονώ. Και το ένα θα είμαι εγώ κουμπάρα και ανυπομονώ για το του χρόνου. Μπορεί να δούμε το Σεπτέμβριο, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Αναλόγως πώς πάνε τα πράγματα. Η μπλούζα μου με τρελαίνει αυτή τη στιγμή. Για να δούμε, γεια σου από Σαντορίνη. Πολλά φιλιά στη Σαντορίνη. Θα σου δείξω πώς, δεν κατάλαβα. Hi Kiki, hi Frosso, hi Eleni, hi Guru. Μαύρη σοκολάτα. Ναι, τι είπα εγώ, το μυαλό μου. Guys, just, είμαι λίγο αλλού αυτές τις μέρες. So, ευχαριστώ για την υπομονή. Αύριο σας έχω πολύ σπουδαίο giveaway. You know what, τώρα θέλω να σας πω λίγο, θα τα διαβάσω, αλλά θέλω να σας πω λίγο για τα giveaways που κάνω, γιατί μπορεί να πείτε τι είναι αυτά τα giveaways που κάνεις. Εγώ έχω εκτιμήσει τόσο πολύ αυτά που μου έχετε κάνει στην Ελλάδα. I mean, μου κάνετε τα όνειρα πραγματικότητα. Ξέρω το λέω συνέχεια, ευχαριστώ. But είναι because το εκτιμώ πάρα πολύ. Και αφού είμαι μακριά σας, έλεγα στον Γιώργο συνέχεια, θέλω να κάνω κάτι, να πω στον κόσμο ευχαριστώ, τι να κάνω, και έλεγα, you know what, θα κάνω giveaway. So, εγώ μιλάω συνέχεια με εταιρείες και τους λέω, πρέπει να μ' αρέσει εδώ, διαλέγω τσάντες, μάρκες που πιστεύω θα σας αρέσει, διαλέγω παπούτσια, διαλέγω τσάντες, παπούτσια, μακιάζ, μάσκες για το πρόσωπο. Έχουμε κάνει κουζίνα πράγματα. Actually, ψάχνω άλλα κουζίνα πράγματα για σας. Πράγματα για παιδιά. Επίσης, θέλω να βοηθάω και εταιρείες στην Ελλάδα, ειδικά μικρές εταιρείες. Έχω βρει κάποιες εταιρείες, σε μικρά χωριά, που θέλουν λίγο δημοσιότητα, ειδικά τώρα. Και είπα στον αυτό μου, κάνε βοήθα σε ό,τι μπορείς. So, just ήθελα να σου εξηγήσω γιατί τα κάνω. Και άλλα giveaways. Και κάνω fitness πράγματα. Έχω κάνει ρούχα fitness και τώρα θα κάνω βάρη, θα δείτε. Αλλά αύριο έχω κάτι πολύ μεγάλο. Είναι αξίες 6.000 ευρώ. Και πιστεύω θα σας αρέσει πολύ, αλλά θα το ακοινώσω αύριο στο Instagram. So, εύχομαι να σας αρέσει. Είναι πολύ σπουδαίο, ειδικά αν είσαι παιδί που θέλεις να πας στο σχολείο ή κάτι τέτοιο. Έχει να κάνει με το σχολείο. So, εύχομαι... ανυπομονώ! Ενθουσιάστηκα τόσο πολύ, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο σπουδαίο από βιβλία να διαβάζεις κάθε μέρα και... το πανεπιστήμιο. I mean, εγώ σκέφτομαι να τελειώσω τώρα που είμαι σπίτι,
Maybe να τελειώσω. Όλα τα τραγούδια σου τα ξέρω, έχω τα CD σου. Oh, thank you so much. Αλεπούδα. Oh, thank you. Πού είσαι εσύ, δε κορίτσι μου, μας έλειψες. Oh, αγάπη μου, I know. Sarks, εξεφανίστηκα για λίγο καιρό. Όταν έχω πράγματα στο μυαλό μου κάτι, δεν θέλω να μπαίνω για να μην... αν δεν το νιώθω. Like, θέλω να μπαίνω στο Instagram όταν το νιώθω και έρχεται από την καρδιά. Αλλά αν έχω σκέψεις στο μυαλό, κάνω back off. Γιατί και συνήθως διαβάζω πολύ και μου γεμίζει ενέργεια. Και μετά, σήμερα έλεγα, μου έχετε λείψει. Και αφού μαγείρευα κάτι καινούριο, έλεγα, θα μοιραστώ μαζί σας. Hi Queen GR, hi. Τι φτιάχνουμε? Oh, hi Cleopatra, φτιάχνουμε. Θέλω να δοκιμάσω καινούργια φαγητά. Έχω πολλά βιβλία cookbook, so θέλω να. Θέλω άλλες γεύσεις, θέλω να αλλάξω πράγματα. Εγώ βαριέμαι εύκολο, so μετά που κάνω κάτι. Anyway, so, να σου απαντήσω. Τι φτιάξαμε? Μπανάνα με μαύρη σοκολάτα, ψωμί. Αλλά το κάνω σαν κέκι. Γιατί είναι πιο γυνό και χρειάζομαι κάτι καλά όταν πίνω καφέ. Oh, αυτό δεν σας έδειξα. Πίνω καινούριο καφέ. Είναι μανιτάρια καφέ. I know, μη κάνεις με το. Αυτό, well, ο Γιώργος δεν του το έδωσα γιατί είπε μανιτάρια, φύγε από εδώ, δεν ήθελε. Αλλά για τους ανθρώπους που, που θέλετε κάτι πιο γυνό, έχω διαβάσει, είναι πιο γυνό, αυτό πίνω κάθε μέρα. Θα σου το δείξω, είναι σε μικρό πακέτο. Εντάξει, το ελληνικό καφέ είναι το αγαπημένο μου, αλλά το μικρό, σε φριτζανάκι που η πεθερά μου διαβάζει τη μοίρα μου. Αυτό το καφέ είναι το αγαπημένο μου. Με παξιμάδι μέσα, χωρίς να είναι γλυκό, το παξιμάδι το άλλο, ό, είναι το αγαπημένο μου. Anyways, τι λέμε τώρα. Hi Βασίλη, hi ESC, Supergirl, so sweet, σ' αγαπάμε και εγώ σ' αγαπάω. Hi Κατερίνα. Hi Papadopoulou. Hi honey. Hi Costa. Is that my cousin Costa? No. Hi. Love you Kalamira. Petru. Hi honey. Stelio, Kalimera, Kalispera, Kalinita, εδώ φιλάκια από την πανέμορφη Honolulu, Hawaii. Oh, η Hawaii είναι ένα από, εκτός από την Ελλάδα, είναι του πατέρα μου το αγαπημένο. Well, actually και η Αυστραλία. Τι φτιάχνεις καλομυράκι, μπανάνα, μαύρη σοκολάτα, ψωμί, αλλά το κάνουμε σαν κέκι. Hi Γεωργία, hi Mary, hi Maria 1317, hi Evita, γεια σου καλομύρα, είσαι καλύτερη για πάντα. Να είσαι καλά, Bill. Hi Danai, hi Γαράλης, hi Παπά, Πιστιτάκη, η Κλανίτσα, Καλημή. Αναστασία, hi. Σαραντίου, Μαρία, hi. Σταυρούλα, hi. Καλησπέρα σας, hi. Καλησπέρα σας, δεν είναι το όνομα, το κατάλαβα αυτό. My secret combination, hi. Ελένη, φυλάκια από Καβάλα. I have been eating healthy quinoa crisp paprika flavor. Ου, ακούγεται ωραία αυτά, τα δω. Τα βάζουμε καλά στο ψυγείο. Τα βάζουμε καλές στο ψυγείο. Oh, τα αυγά. Τα βάζουμε καλές στο ψυγείο. Oh, αλλά στο... Περίμενε. Βάζετε τα αυγά στο ψυγείο γιατί όταν πήγαινα στην γροσερία δεν ήρθαν ποτέ στο ψυγείο. Ή τα βάζεις μετά που τα αγοράζεις. Δεν ξέρω. Αλλά... anyways. Μπορεί να έκανα λάθος. Συγγνώμη. Toronto. Oh, very nice. Hi, Toronto. Πολύ γλυκά είσαι. Thank you, Ελευθερία. Και εδώ στο ψυγείο τα βάζουμε. Oh! Okay, έκανα λάθος. Συγγνώμη. Βρισκόμαστε στην Καστινιά. Oh, very nice. Είσαι κούκλα καλομύρα. Κουτάλια που να είναι τα κουτάλια. Γελάτε, δεν πειράζει. Oh, Κλεοπάτρα. Καλομύρα, δεν πειράζει. Κάθε καλό για εμπόδιο. Α, ναι. Για ποιο πράγμα... Hi, Αθηνά. Hi, Σταματίνα. Να φας την... Ποτσάμου. Ποτσάμου. Δεν τα καλά.
Hi, Anna, δεν πειράζει. Oh, είσαι θεά, είσαι εσύ θεά. Είσαι υπέροχη. Oh, thanks, guys. Κάνει ζέστη εδώ. Είσαι θεά, να χάει Ναταλία για να δω. Μαρία, τέλειος, είσαι τέλεια. Τι μέρα έχει εκεί. Σήμερα είναι Κυριακή και η ώρα είναι 5:30 το απόγευμα. Αποφάσισες να κάνεις και δεν έκανες λάθος, κουκλίτσα μου. Oh yeah, νόμιζα έκανα λάθος, τελικά βρήκε σωστό. Τόσο αληθινός άνθρωπος. Oh, thank you, Μαρία μου. Σοφία, hi, Αθηνά, hi, Ντίνα, να μαγειρεύεις. Μου πέφτει η μπαταρία. Ναι, πρέπει, ναι. Ας σου πω, μαγειρεύω κάθε μέρα. Κάποιες φορές βιάζομαι και μέχρι που να βάλω την κάμερα, I'm like, forget it, θα είχα κάνει 10 φαΐτα. So, γι' αυτό, I'm so sorry, αλλά όταν μπορώ θα μαγειρεύω για σας, γιατί μ' αρέσει. Άκου, με λένε Λισάβε και με φωνάζουν Καλομήρα και το αγαπημένο μου πράγμα είναι το συμφώνη να τραγουδάς. Δεν κατάλαβα, αλλά Ελισάβε, χαίρομαι που σε φωνάζουν Καλομήρα. Καλομήρα, γιατί είναι, εγώ πιστεύω, you know, έχει καλή ενέργεια. Όλα τα ονόματα, πώς το σκέφτεσαι, αλλά επειδή ονόμασα και την κόρη μου, Αναστασία Καλομήρα, εννοείς. Γεια σου, Καλομήρα, χαιρετίσματα από... Hi, Στέλιος, να είσαι καλά, Ρούλα. Καλησπέρα. We love you, Καλομήρα, από Montreal. Oh, hi! Καλησπέρα, Καλομήρα. Έχεις πολύ ωραία φωνή. Thank you so much. Πόσο όμορφη. Oh, να είσαι καλά. Έχετε ερωτήσεις να προηγούμενος άκουγα το Secret Combination. Oh, I love it. Oh, τι ωραίες μιμήσεις. Eurovision. Πρέπει να ανυπομονώ να γίνει φέτος. Γιατί μου έλειψε πολύ προπέρυσι που δεν έγινε. Καλημέρα, ψυχή μου. Oh, Ellen. Πολλά φιλιά. Εγώ, μωρό μου, είμαι... Εγώ μωρό μου είμαι η Καλομήρα. I love that song. Πόσο παιδιά έχετε. Έχω 3. Και προχθέσει την Παρασκευή πήγα στη γυναικολόγο. Είναι πολύ σημαντικό, κορίτσια, να πάμε. Ξέρω λένε να πας κάθε χρόνο, αλλά εγώ πάω κάθε 6 μήνες. Ναι. Και anyways. Και, you know, τσεκάρω. Και, you know, φοβάμαι να μην γίνω έγκυος πάλι, γιατί δεν μπορώ να κάνω 4 παιδιά, θα πέσω από το μπαλκόνι. Εγώ Αποστόλη. Hi, Αποστόλη. Νομίζω, hello, φούρνο. Hi, Elizabeth. Τι λύθη και ανώμαλοι υπάρχουν. Ντίνα, yes, υπάρχουν. Γράφουν κάτι, ούτε το είδα και δεν... τώρα όσο μεγαλώνω, δεν δίνω καθόλου σημασία σε ανέργεια που... Like, really, ho, 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 okay. Έτσι το πάω. I don't know, I think έρχεται με ηλικία που it's like, δεν μοιάζει. Να διαβάσεις το blog μου, γιατί μιλάω γι' αυτό, είναι στο Zinus, γιατί η μία κοπελίτσα με ρώτησε, πώς... Από μικρή ηλικία είχα τόσο στόχο και αυτό. Και το ένα πράγμα που της έλεγα ότι δεν έχω γύρω μου μόνο τρόπους που έχουν καλή ενέργεια. Όχι ανθρώπους που μόνο θα σου πούνε μπράβο, γιατί δεν χρειάζεσαι αυτό, αυτό είναι επικίνδυνο. Γιατί το είχα μια φορά γιατί και δεν είναι καλό. Αλλά όχι και ανθρώπους που να σε κατεβάζουν, αλλά ανθρώπους που έχουν καλή ενέργεια. Γινόνιμη, η ζωή είναι τόσο μικρή. Ποιος έχει χρόνο να ασχοληθεί με μαλα, you know? So, δεν, ούτε απάντα. Ούτε να απαντάς. Κοκάλα light. Κοκάλα light. Oh, είμαι πολύ άσπρη. I don't know, δεν κατάλαβα. We miss you. Δεν θέλω να βάλω φίλτρο, αλλά κάθε φορά που βάζω φίλτρο κόβεται η σύνδεση. So, θα τα δείτε όλα. Έχω εδώ βγάλει σπίτια. Πήρα καινούργια κρέμα να βάλω γιατί... Ξέρεις τι, πιστεύω αυτή η μικρή μου, γιατί με έπιανε στο πρόσωπο and I'm like, oh my god, θα μου δώσει σπηλιάκι μόντα σας. We miss your live videos. Oh, Emily, kisses from Cyprus. Thank you για την υπομονή. I'm sorry, just, you know, κάποιες φορές θέλω να κάνω και διάλειμμα από το social media, να διαβάσω, να... Γιατί δεν κάνει συνέχεια, αλλά μου λείψατε πολύ και σήμερα είπα, oh my god, θέλω να κάνω το ψωμί.
που βγαίνει σαν τούρτα. Και ξέρεις τι πρέπει να ψάξουμε το ψωμί. Όταν μπω μέσα, σας δείξω το καφέ. Πού μένεις εσύ? Μένω στην πρωτεύουσα της Αμερικής, Washington DC, είμαι έξω από το Washington DC. Flex, καλομήρα, muscles. Oh, please. Έχουν χαλαρώσει όλα. I mean, τα νεύρα μου. Πρέπει να πω πάλι συμναστική. Δεν πρέπει, κύριο, είναι πολύ εύκολο που είμαστε σπίτι να βαριόμαστε τα πάντα κι εγώ. Αλλά πρέπει να το πολεμήσουμε αυτό το πράγμα. So, γι' αυτό, αφού έχει καλό καιρό, ασχολούμαι πολύ τώρα με τη γιάρδα μου. Θα φτιάξω κάθε γωνία που χρειάζεται. Φτιάξω όπως το πήγαμε και πήγαμε λουλούδια. Πήρα ροζ λουλούδια, αλλά θα βάλω και κίτρινα να δω. Πήραμε πέτρες, just να κάνουμε δουλειές. Hi, Adriana, κολλάει. Oh, γαμώ. I'm sorry που κολλάει, δεν το ξέρα. Oh, θα μου πέσει η μπαταρία, γαμώ, ότι κολλάει. Στείλε μου να είσαι χαρούμενος σε ό,τι επιτυχείς και να ξέρεις, εγώ δεν είμαι να σου δίνω τα βρακτία του αδελφή μου. Δεν κατάλαβα, but thank you για την αγάπη so much. Και να, thank you. Και η αδελφή σου δεν κατάλαβα, είπε κάτι αρνητικό. It's okay, δεν με πειράζει. Ευχαριστώ so much για την αγάπη. Καλησπέρα, καλομήρα μου από Toronto. Hi. Could you sing Bezzies? Yes, of course I can. Bezzies, ναι με Bezzies. Μα δεν ξέρεις που πας και ποια πόρτα χτυπάς. Το πάω πιο χαμηλό. Κλέβεις, κάρδιες και πες. Κλέβεις, ναι, wait, μπερδεύτηκα. Παίζεις, ναι με παίζεις. Μα δεν ξέρεις που πας και ποια πόρτα χτυπάς. Τι άλλο θέλετε να τραγουδήσω? Θα σε καλέσω στο γάμο μου. Θα έρθω, Αγγελική, αν είμαι στην Ελλάδα και μπορώ. I love να πηγαίνω σε γάμους. You know why? Να το σκεφτείς έτσι. Αυτή η νύφη έχει βάλει σε κάθε λεπτομέρεια να το χαρείς. So πάω με πιο πολύ κέφι και τα κοιτάω όλα, because I know θέλει να τα κοιτάξω όλα, you know. Αλλά όταν περπατάει η νύφη, πάντα κοιτάω το γαμπρό. Γιατί πιστεύω ο γαμπρός λέει πιο πολλά, you know what I mean. Μου αρέσουν τα λουλούδια και τη μουσική και η θέα, you know, στην Ελλάδα όπου και να το κάνεις είναι just τόσο ωραίο και τα καντιλάκια και όλο αυτό το ρομαντικό. Εγώ και ο Γιώργος κλείνουμε 10 χρόνια και, I don't know, μου έχει μπει πιο πολύ στην ατμόσφαιρα. Κλείνουμε 10 με το καλό, οπότε. Πότε πατευθήκαμε? 26 Σεπτεμβρίου. Αλλά είμαι λίγο θυμωμένη με τον Γιώργο. You know why? Γιατί είχαμε τον ξαδεφό του και την ξαδεφή του εδώ, που είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Αλλά καθόμασταν στη γιάρδα μακριά. Και λέγανε παλιές ιστορίες πριν παντρευτούνε, πριν βγαίναμε έξω. Και I don't know why μου έσπιζε τα νεύρα. Όλη μέρα δεν του μιλάω. And he's like, τι έκανα? I'm like, δεν θέλω να σε δω. He's like, καλομήρα, ήταν πριν βγαίναμε. I'm like, σε μισώ. I know, ζηλεύω, but I can't help it. Του λέω, τι θες να κάνω όταν ήμουν 20? I'm like, να σκέφτεσαι μόνο εμένα. Είμαι θυμωμένη μαζί του και δεν του μιλάω. Και του έκανα φαγητό και άμα πάρει το φαγητό σου, οκ, okay? Σου φτιάχνανε φαγητό, αν ήταν νεύρα μου. So, θα θέλω 2-3 μέρες να μου φύγει, γιατί λέγανε ιστορίες και, αφού δεν άφησα τον Γιώργο να φέρει φωτογραφίες παλιάς. Ναι, είμαι τόσο σάκο. Του είπα, άστα στις μάνα σου, δεν τα φέρνεις εδώ. You know, so, anyways, τι κάνεις, καλομήρα μου, είσαι μια κούκλα, oh, να είσαι καλά. The world of psychology. I love psychology. Wait, I gotta check your page. Κακομήρα. Νομίζω καλομήρα, right? Μου βοήθεια δεν έχω τι να κάνω στο ελεύθερο μου χρόνο. Ειδικά τώρα τέτοιες μέρες. Oh, με τις καραντίνες. Βασίλη, σε νιώθω. Είναι δύσκολο. Δεν θα σου το πω. Oh, είναι όλα τέλεια. No, οι μέρες πάνε πάνω, κάτω, πάνω, κάτω. Αλλά όταν είσαι πάνω, προσπάθησα να σκεφτείς τι πάντα ήθελα να κάνω. Για μένα σκέφτομαι, θέλω να διαβάσω. Εγώ θα οργανώσω κάθε λεπτομέρεια το χειμώνα, που μάλλον θα είμαστε πάλι κλεισμένοι. Θα κάνω κάθε γωνία στο σπίτι μου. I mean, με αυτό θα ασχοληθώ. Και θα διαβάσω.
μπορεί να τελειώσω σχολείο στον υπολογιστή μου. Θα προσπαθήσω να βοηθάω τα παιδιά πολύ στο διάβασμα τους, γιατί αυτό για μένα είναι just το χειρότερο. Γιατί είμαι μάνα τους, δεν με ακούνε το ίδιο. Για σένα μπορεί να θέλεις να μάθεις γιτάρα, με θέλεις να, να μάθεις να ζωγραφίσεις ή να είσαι χάλια να ζωγραφίσεις. Δεν πειράζει, και εγώ είμαι χάλια, αλλά σαν τα ζωγραφίζω, you know, αλλά έχω καιρό να ζωγραφίσω. Αλλά just προσπάθα ότι θα ήθελες να μάθεις. Αλλά για μένα το νούμερο ένα είναι να διαβάζεις. Εγώ like, διαβάζω καινούριο βιβλίο περίπου κάθε εβδομάδα. I mean, μπορεί να μην το τελειώσω, το βάζω κάτω γιατί τόσο εύκολα βαριέμαι. Μετά θα σηκώσω άλλο βιβλίο. Μετά θα πάω πίσω σε αυτό το βιβλίο. I don't know, just να μαθαίνω είναι το πιο σημαντικό για μένα. Είσαι καλύτερη. Oh, missing your lives. Oh, hi Nico, I know, δεν έχω κάνει για πολύ καιρό. Just, χρειάζομαι κάποιες φορές διάλειμμα από το Instagram και δεν θέλω επίσης τα παιδιά να βλέπουν συνέχεια η μαμά. You know, έκανα ένα TikTok σήμερα και I'm like, τα παιδιά μου κοιτάνε και έτσι με κοιτάνε, like, I mean, με κοιτάνε σαν χαζί. So, δεν θέλω συνέχεια να κάνω Instagram γιατί δεν θέλω να τους μάθω ότι αυτό είναι η ζωή. Η ζωή είναι και, you know, λίγα και, λίγα απ' όλα, αλλά λίγο. So, γι' αυτό κάποιες φορές θα κάνω διάλειμμα γι' αυτό το λόγο. Ακούτε τα τραγούδια σου από 8 χρόνων και είμαι 15. Oh, that's so nice. Μεγαλώνουμε μαζί. Χαίρομαι τόσο πολύ. Hey, Καλομήρα, I love you. You're the best always. Oh, hi, Κρίσα. Κρίσα, μου έστειλες ένα τραγούδι που τραγούδισες αρχή και ήταν της Britney και ήσουν τέλεια. So, συγχαρητήρια. Καλομήρα μου, είσαι μια κουκλίτσα, φιλιά από Αθήνα. Oh, Κριστίνα μου, thank you. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος, Καλομήρα. Συγχαρητήρια για όλα όσα έχεις καταφέρει. Σου εύχομαι τα καλύτερα και σε περιμένουμε στην Ελλάδα. Ιωάννα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σέβομαι τόσο πολύ. Thank you. Εύχομαι η τούτα. Έχει περάσει μισή ώρα. Για να δούμε άλλα 5 λεπτά. Καλησπέρα, κούκλα από Αλβανία. Hi, Jean. Το νιώθω τον Γιώργο, δεν κατάλαβα. Δημήτρης, hi, έλα πίσω να μας τραγουδήσεις. Hi, Νίκο, πού ζεις εσύ, Καλομήρα. Ζω στην πρωτεύουσα της Αμερικής. Εκεί. Λίγο απ' έξω, but basically εκεί με 10 λεπτά. Hi, Κακούλα. Hi, Κατερίνα. Σ' αγαπάμε πολύ, φιλάκια από Αθήνα. Ω, αγάπη μου, μας λείπεις. Ω, μαϊ, και εμένα. Γεια σου, γλυκά, πότε έρχεσαι. Well, τώρα κοιτάμε Σεπτεμβρίο. Μακάρι, guys. Αλλά αν έρθω, δεν ξέρω αν θα φέρω τα παιδιά. Μακάρι. Γιατί αν, ξέρεις τι, αν φέρω τα παιδιά, είναι άλλο ταξίδι. Αλλά αν δεν φέρνω τα παιδιά και ξέρω είναι μόνο εγώ και ο Γιώργος, τα νύχια μου τα βάζω μέχρι εδώ, βάζω τα σκουρά ή τα πράγματα, αλλά αν θα φέρω τα παιδιά, όχι, βάζω αθλητικά, πράγματα που δεν με πειράζουν να λερωθούν, γιατί δεν γίνεται. Καλομήρα μου, φιλιά πολλά. Φιλιά, αγάπη μου, πόσα κιλά είσαι και προσέχεις τόσο. Ω, αγάπη μου, you know, σήμερα τα νεύρα μου, γιατί έχω βάλει κιλά και νιώθω ότι έχουν χαλαρώσει όλα, ειδικά εδώ στα πόδια μου, τα νεύρα. Δεν πειράζει, υπάρχουν πιο χειρότερα, αλλά είναι τώρα, σήμερα ήμουν 117 σε pounds, δεν ξέρω πόσο είναι σε κιλά, δεν έχω ιδέα, so είναι 117 σε pounds. Αλλά εγώ συνήθως είμαι 110, sorry, ήταν η πισίνα, έχουμε ένα μηχάνημα και βγάζει νερό κάποιες φορές. Συνήθως, μ' αρέσει να είμαι 114. Αυτό είναι το νούμερό μου. Γιατί όταν είμαι λίγο μεγαλύτερη, πετάει η κοιλιά μου. Πάντα. Και είναι το πιο σπαστικό. So, τώρα κοιτάω πολύ τη δίαιτά μου. Γιατί είναι τόσο σπαστικό. Αλλά είναι το καλοκαίρι και εγώ θέλω να βγω σε μαγιό και αυτό. Και δεν το νιώθω. Δεν βγαίνω με το μαγιό γιατί δεν το νιώθω. Νιώθω. Πρέπει να τα σφίξω όλα. So, έχω μπει σε πρόγραμμα για γυμναστική. Γιατί τα νεύρα μου. So,
Γι' αυτό δεν έχω πολλά να κάνω μαζί σας, γιατί δεν νιώθω ότι είμαι σπιτή, θέλω λίγο χρόνο. Εγώ κάνω ένα app που μου το έστειλε η αδερφή μου, λέγεται Peloton, και κάνω 3 μαθήματα, γιατί δεν μπορώ να πάω σε γυμναστήριο. Και για μένα, πήγαινα σε γυμναστήριο, πάω σε 2 πήγαινα, στο Gold's Gym και σε ένα άλλο που λέγεται Orange Theory, και εκεί έκανα θερμίδες πολλές. 3 φορές την εβδομάδα και τα υπόλοιπα σπίτι, και τώρα είναι δύσκολο γιατί το κάνεις μόνο από το σπίτι. Anyway, σας λέω και σας λέω. Today I have a wedding anniversary and I'm so happy sending you kisses. Oh, Βασιλική, I'm wishing you the best wedding anniversary, και να είσαστε χαρούμενοι και ό,τι να συμβεί στη ζωή να το ξεπεράσετε με αγάπη και να υποστηρίζετε ο ένας τον άλλον και να σε καταλαβαίνει και να τον καταλαβαίνεις και να είσαστε 200 χρόνια μαζί. Oh, σου εύχομαι τα καλύτερα, τι ωραία. Oh, I love that. Το κέικ εύχομαι να μην είναι έτοιμο ακόμα. Right. Καλομήρα σύμφωνα με τα ελληνικά, τα αγγλικά δεν ταιριάζουν με τα ισπανικά και τα ιταλικά. Σύμφωνα με την Καλοκοτρώνη, τα τουρκικά είναι ξένη γλώσσα. Μπορείς να με βοηθήσεις? Δεν κατάλαβα. Θέλεις να μάθεις γλώσσα? Εγώ ξέρω λίγο ισπανικά, γιατί στο σχολείο μαθαίναμε como estamos bien. Αλλά εννοείται δεν τα πάω γενικά, ούτε με τα αγγλικά. So, δεν είμαι άνθρωπος για τη γλώσσα να ρωτάς. Καλομήρα μου, είσαι μια κούκλα. Γεια, καλομήρα μου, you're the best always. Remember, can you put me in your life? Hi, Χρύσα. You know what, θα πάω μέσα τώρα ένα λεπτό να τσεκάρουμε την τούρτα από ψωμί. Έχω δρώσει. Ας σας δείξω τη σοκολάτα και μετά I think πρέπει να αρχίσω να μαγειρεύσω. Σήμερα θα κάνω κάτι καινούριο. Hi, honey. Sorry, it's a little bit of a mess. I think είναι έτοιμη η τούρτα. Για να δούμε. Oh my god. Αυτό φαίνεται. Δεν το περίμενα έτσι. Περίμενε. Για να δούμε. Okay. Oh my god. Oh my god. Μυρίζει πολύ ωραία. Αλλά δεν νομίζω είναι έτοιμη. Περίμενε να βάλουμε φιρούνι. Θα το τσεκάρουμε. Το βλέπετε. Ωραίο! Γιατί είναι μαλακό! Μα είναι ωραίο! Για να σας δείξω! Πώς σας φαίνεται? I think θέλω να το μαυρίσω λίγο ακόμα. Θα βάλουμε 5 λεπτά ακόμα. Okay, sorry, να σας φέρω εδώ. Hold on. Ένα λεπτό, guys. Ο Γιώργος κοιτάει κωμωδία από το εδώ μαζί του, γιατί είναι πολύ ωραία. Να βάλω το charger, να σας μιλήσω 5 λεπτά ακόμα και μετά να βγάλω την τούρτα και πρέπει να μαγειρέψω σε όλους. Δεν θα σας δείξω όλα τα φαγητά σήμερα, λόγω ότι δεν θα προλάβω, μόνο γιατί δεν θα μπορώ να σας εξηγήσω. Θα σας το δείξω στο Instagram το αποτέλεσμα. Θέλω να κάνω σήμερα... γιατί βαρέθηκα, θέλω να κάνω καινούργια φαϊτά. Στο σήμερα έλεγα να κάνω, πώς λέγεται, peanut, από την Ασία κάτι πράγματα. So, για να δούμε πώς θα βγει. So, θα μιλήσω άλλα 5 λεπτά και μετά θα πάω μέσα. Oh my god, κοίτα εδώ τι γίνεται. Πρέπει να κάνω μάσκες, καλομήρα, πού πας. Θες, γεια, Σοφία. Hi, Σοφία. Πού είσαι, είμαι στο σπίτι μου. Σιγάρδο. Γεια, καλομήρα, χαιρετισμούς. Από Νάξου. Hi, πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σου από Ρόδο. Λέγομαι Γιάννη Σαράντης. Έχουμε το ίδιο ξαδεφούλα. Είπαμε. Είσαι από Ρόδο. Έχω συγγενείς στο Ρόδο. Ας σου πω κάτι. Όταν πας Ρόδο, το πρώτο χωριό στο αεροδρόμιο που βγαίνεις είναι κρεμαστή. Κρεμαστή, right? Και έτσι λέγεται το χωριό της μάνας μου, στο κάθε φορά λέω, oh my god, είναι κρεμαστή. Πες λίγο γεια σου, Ελισάβε, σε παρακαλώ, please, καλομήρα. Ναι, εννοείται. Γεια σου, Ελισάβε, πολλά φιλιά.
We need a house tour for your next YouTube video. Oh, okay. Budos has got a house tour. Yeah, that's a good... Καλή ιδέα. Θα το κάνω, actually. Καλό βράδυ από Θεσσαλονίκη. I love Θεσσαλονίκη. Πολλά φιλιά, αγάπη μου. Πες γεια, Σοφία. Γεια σου, Σοφία μου. Ίδια Σοφία, άλλη Σοφία δεν μοιράζει. Σήμερα έχω γενέθλια. Oh, Μαρία, να σου πω. Happy birthday. Happy birthday. Πώς σε λένε? Σοφία. No, Μαρία. Happy birthday to you, αγγλικά. Happy birthday to you. Happy birthday, Maria. Happy birthday to you. I'm just playing around. Πολλά, πολλά. Φιλιά σου στέλνω, Μαρία, και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, μωρό μου. Αυτό είναι για τα νύχια, είναι πολύ καλό. Pure acetone, εννοεί το χρησιμό μου. Kisses from Athens. Hi, Καλομήρα, what time? Είναι πέντε. Okay, έκανα αυγή. Hi, beautiful. Hi, αγάπη μου, πού είσαι? Είμαι στο σπίτι μου. Πότε θα έρθεις στην Ελλάδα? Ήθελα να δω τώρα, ρε γαμώτη, αλλά δεν μπορώ, γιατί δεν μας αφήνουν να ταξιδεύουν. Αλλά γίνομαι καλά κάνετε, γιατί εδώ στην Αμερική δεν προσέχουμε και κοίτα να δεις. Άσα, μαγειρέψω. Βασίλη, μπορείς να μάθεις. Ας σου πω κάτι, guys, πώς έμαθα να μαγειρέψω και μετά θα πάω μέσα. Μαγείρευα με τον Γιώργο. No, παντρευτήκαμε και μαγείρευα και του έλεγα, oh, δεν είναι πολύ ωραία, αλλά θα γίνει. Μαγειρεύεις χάλια. Δεν αντέχω το φαγητό σου. And you know what, δεν ευθύασα, γιατί του είπα, you know what, έχεις δίκιο, δεν προσπαθώ. Και ξέρεις το έργο The Devil Wears Prada? I'm sure το έχετε δει, είναι ένα από το αγαπημένο. Και σιγά σιγά έτσι έμαθα να μαγειρεύω, γιατί με πήρε στην αρχή πολύ καιρό και έκανα ό,τι έλεγε η συνταγή, αλλά με υπόμονη και αν ξέρεις να διαβάζεις, ξέρεις να μαγειρεύεις, αλλά να έχεις πίστη μέσα σου και μην πεις, oh, αυτό δεν θα βγει ωραία, μην μιλάς έτσι, θα πεις, γιατί πρέπει να πάω μέσα, guys, γιατί η ώρα πάει σχεδόν 6 και πρέπει να τους μαγειρέψω. Κι όλα περιμένω. Ο θέλεις να ακούσεις. Οκ. Κι όλο περιμένω, περιμένω σε παιχνίδι που μοιάζει χαμένο. Περιμένω. Γεια σου, Καλομήρα. Καλομήρα, είχε τύχει να γνωρίσω την... Ω, αδερφή σου, πνητήρια χρονιά, δουλεύει σε ένα νησί ή ήταν εκεί. Oh, she was so sweet, like you. Είδα Κεφαλονιά. Κάθε χρόνο πάει η αδερφή μου Κεφαλονιά, γιατί ο άντρας της είναι από την Κεφαλονιά. Γεράσιμος, Αλεξάτος. Και αγαπάω την οικογένεια του γαμπρού μου πολύ. Και αγαπάω την Κεφαλονιά. Νιώθω ότι είμαι από την Κεφαλονιά. Και ο Γιώργος βαφτίστηκε στην Κεφαλονιά, στην εκκλησία. Και, άλλο, είναι στην καρδιά μου. Και ο γαμπρός μου, όλο το σόι του είναι από την Κεφαλονιά. Και πιο καλοί άνθρωποι δεν υπάρχουν. Φτού όλοι τους. Anyways, guys, θέλω να μιλήσω όλη μέρα, αλλά πρέπει να πάω μέσα, γιατί αυτή, αυτό το κέικι, για να δούμε πώς βγήκε. Θα βάλω φώτο. Τέσσερα χρόνια, δεν ξέρω να κάνω μαθηματικά. Εγώ θα είμαι 36 το Γενάρη. Και μετά θα γίνω 40. I can't, I know. Θα βάλω τα κλάματα. Να είμαστε ηγέστητα, I know. Αλλά ακόμα γυρνάμε. Anyways, γυναίκα είσαι
είχες δικαίωμα να ζηλεύεις. Ω, χωρίς λόγο, είμαστε μαζί σου. Είσαι μαζί μου, right? Τα νεύρα μου. Ήμουνα τόσο τιμωμένος. Είναι σαν καλομήρα. Δεν είσαι λογική. I'm like, δεν με νοιάζει. Μη μου μιλάς. Μετά, forget it, πήγα crazy. Ένωσα, να μην μου τα θυμίσεις, γιατί... Γι' αυτό πήγα στην γροσερία και πήρα φαγητά να μαγειρεύσω, γιατί... Anyways, guys, πρέπει να φύγω, σας αγαπώ. Καλό βράδυ στην Ελλάδα. Καλό μεσημέρι σε όπου είσαι, αν είναι μεσημέρι. Και καλημέρα. Ό,τι άλλα giveaways θέλεις, αν θέλεις ένα κραϊόν ή αν θέλεις για τα νύχια, στείλ μου μηνύματα να ξέρω τι θα θέλετε, να τα βρω και να σας τα κάνω giveaways. Anyways, σας αφήνω. Χάρηκα so much, guys. Μου έχετε λείψει. Thank you για την υπομονή που πάντα έχετε μαζί μου. Σου στέλνω καλή ενέργεια και πολλά φιλιά σε όλους. Bye, guys.